Ξεκινήσαμε με την ψυχική υγεία βέβαια των Ελλήνων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Πήγαμε στο οικονομικό ρεπορτάζ και ολοκληρώνουμε με ρεπορτάζ από τον πολιτισμό. Ρεπορτάζ πολιτισμού. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θωμά Κρεβετζάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος καθημερινότητας και πολιτισμού. Κύριε Κρεβετζάκη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Χαίρετε από το Ρέθυμνο. Δύσκολο κατά κάποιο τρόπο το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Ρέθυμνο εν μέσω πανδημίας, αλλά η αλήθεια είναι πως είστε έτσι ιδιαίτερα δραστήριοι. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα σας? Θα σας πω, είχαμε εξ αρχής κάνει ένα προγραμματισμό, ναι, το πώς θα εξελισσόταν η πανδημία, έχοντας από πέρυσι την εμπειρία διαχειριζόμενη τις εκδηλώσεις που έγιναν πάνω στην Φορτέτσα. Οπότε αν εξαιρέσουμε τη λειτουργία πάνω στο Φρούριο, όπου εκεί έχουμε τα διάφορα προβλήματα με τις ακυρώσεις, τις εναλλαγές στο πρόγραμμα, ο Δήμος παρόλα αυτά για πρώτη φορά τον Ιούλιο και μάλιστα από τις 20 έως και τις 25 Ιουλίου έχει σχεδιάσει και θα οργανώσει το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κρουστών στην Ελλάδα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει συμμετοχές καταξιωμένων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά θα γίνει μια διάδραση σε όλη την πόλη, σε όλο το κομμάτι της παλιάς πόλης, η οποία θα κορυφωθεί με ένα τριήμερο συναυλιών μέσα στο χώρο της Φορτέτσας. Από εκεί και πέρα έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε οργανώσει τις εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού του 1821. Ναι. Έχοντας ένα προγραμματισμό μέχρι ουσιαστικά το Σεπτέμβριο, εν αναμονή το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και τα υγειονομικά, και τα προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά και να εξάρω μια εξαιρετική συνεργασία που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους αντιδημάρχους πολιτισμού των τεσσάρων Μητροπολιτικών Δήμων. Αναφέρομαι στον κύριο Γιαννακάκη, στην κυρία Πλεύρη από το Ηράκλειο και στον κύριο Αλεξάκη από τον Άγιο Νικόλαο, όπου για πρώτη φορά από κοινού σχεδιάζουμε πολιτιστικές δράσεις που προβάλλουν ενιαία την Κρήτη. Ήδη μια αρχή έγινε την περασμένη Δευτέρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής, όπου όλοι μαζί γιορτάσαμε τη συγκεκριμένη επέτειο στις λιμενικές εγκαταστάσεις του καθενός με μια θεματική συναυλία με αντικείμενο τα τραγούδια της θάλασσας. Συμμετέχουν και οι τέσσερις δήμοι στη μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό του 1821. Μιλάμε για την όπερα «Ο Καπετάν Μιχάλης», που είναι υπό την αιγίδα και την παραγωγή της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο στα Χανιά. Και είμαστε έτοιμοι έτσι το 22 να βγούμε για πρώτη φορά παραέξω με ένα ενιαίο φεστιβάλ για την Κρήτη, παραγωγή των τεσσάρων Μητροπολιτικών Δήμων. Μάλιστα, οι κριτικοί πόσο ανάγκη έχουν αυτές τις εκδηλώσεις πολιτισμού μέσα σε μια δύσκολη περίοδο, έτσι, κρίσης, πανδημίας, κορονοϊού? Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο και οι περισσότεροι είχαν προσμονή προκειμένου να επανέλθουν σε μια κανονικότητα και ο πολιτισμός κακά τα ψέματα είναι απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινότητά μας. Το καλό είναι ότι όπως και πέρυσι έτσι και φέτος οτιδήποτε έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, είτε είναι μικρές συναυλίες, γιατί αν ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον η χωρητικότητα είναι περιορισμένη, ή τα θεατρικά, η ανταπόκριση του κόσμου είναι θετική. Και μάλιστα είναι και πλήρως ανταποκρινόμενη στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Κύριε Κρεβετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις που έχετε προετοιμάσει. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.